Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι το βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι μας σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, 15 Απριλίου 2023. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και καλωσορίσατε στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις. Συνήθως τα βίντεο μας ανεβαίνουν καθημερινά στις 5 το απόγευμα, όμως όπως και χθες Μεγάλη Παρασκευή, σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 2023, το βίντεο θα ανέβει το πρωί, γιατί είναι οι περισσότεροι από εσάς, θα είσαστε απασχολημένοι με άλλα πράγματα το απόγευμα και αργά το βράδυ. Λοιπόν, είπα να κάνω ένα επίκαιρο θέμα, ένα ερώτημα το οποίο δέχομαι συχνά τον τελευταίο καιρό, που έχει να κάνει με το φόβο του θανάτου το οποίο δεν μπορεί παρά να συνδυαστεί με μια υπαρξιακή εξερεύνηση του νοήματος της ζωής. Γι' αυτό θα δείτε στον τίτλο «Φόβος θανάτου και το νόημα της ζωής». Έχω δύο ε, αφορμές για αυτό το βίντεο. Η πρώτη είναι ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο «Εσύ προσέχεις την υγεία σου, αντιμετώπιση φόβου και προβλημάτων υγείας», όπου μια φίλη γράφει. Με τις εξετάσεις ενεργοποιείται ο φόβος του θανάτου. Αυτό με συντροφεύει τον τελευταίο καιρό. Στα 52 μου, αν και είμαι cancer survivor, δηλαδή επιζώσα καρκίνου, τώρα με κάθε εξέταση για οτιδήποτε άλλο, ούγαρ έρχεται μόνον, το γύρα εννοεί, σύν του μου, μόνο τρόμο και σκέψη μου έρχεται ότι θα πεθάνω νέα. Και έγραψα στη φίλη, να κάνουμε το βίντεο για το φόβο του θανάτου. Άρα η πρώτη κοπέλα που μιλάει για φόβο του θανάτου είναι μια γυναίκα 52 ετών η οποία πέρασε καρκίνο, η οποία επέζησε του καρκίνου αλλά τώρα κάθε φορά που καλείται να κάνει εξετάσεις και περιμένει τα αποτελέσματα φοβάται ότι θα πεθάνει νέα και όντως είναι πάρα πολύ νέα στα 52. Θα διαβάσω τώρα και ένα mail που ήρθε από μια πολύ νεαρή κοπέλα. Μια κοπέλα στην ηλικία της κόρης μου και θα τα σχολιάσω και τα δύο μαζί. Αγαπημένη μου Θέκλα, αγάπη μου. Εύχομαι να δεις το μήνυμά μου καθώς γνωρίζω ότι λαμβάνεις αρκετά πολλά μηνύματα καθημερινώς. Δεν ναι, να λαμβάνω, ναι. Το ευχαριστώ είναι λίγο για όλα όσα μας έχεις μάθει. Ευχαριστώ κουκλέ Σίγουρα ο Θεός σε έστειλε στη γη για να μας βοηθάς και να μας κάνεις καλύτερους ανθρώπους. Κρατήστε αυτή τη φράση γιατί νομίζω ότι η φίλη περιγράφει όπως το βλέπει το, το δικό μου νόημα ζωής. Παρακολουθώ πολύ καιρό τα βίντεο σου. Είμαι στην ηλικία των 23 ετών και μπορώ να πω ότι έχω μια καλή σχέση με τον εαυτό μου. Τον φροντίζω, έχω ξεκινήσει συνεδρίες με ψυχολόγο Προσπαθώ για το καλύτερο. Μπράβο, κούκλα μου. Το μεγαλύτερο δώρο που έχει να κάνει στον εαυτό σου είναι οι συνεδρίε με ψυχολόγο ή ψυχοθεραπεία. Ένα πράγμα δεν μπορώ να διαχειριστώ. Τον φόβο για το θάνατο. Τον τελευταίο καιρό μόνο αυτέ οι σκέψει έρχονται στο μυαλό μου. Τι νόημα έχει. Υπάρχει νόημα στη ζωή. Πώ πρέπει να ζω ώστε να μην με αγχώνει ο θάνατο. Με αγχώνει που είμαι μόλις 23 και σκέφτομαι το θάνατο ενώ θα έπρεπε να ζω τη ζωή μου. Μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι η ζωή που κάνω δεν μου αρέσει. Θα ήταν τεράστια χαρά μου αν έκανε ένα βίντεο και μιλούσες για το φόβο θανάτου και πώς να τον αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ ειλικρινά για όλα και εγώ ευχαριστώ και τη μια φίλη και την άλλη που μοιράστηκα μαζί τους επιγραμματικά. Μοιράστηκα μαζί μας επιγραμματικά τις εμπειρίες τους και μας δίνουν την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Το φόβο του θανάτου. Ο οποίος φόβος του θανάτου είναι πανανθρώπινος φόβος. Δεν τον έχει μόνο η κυρία, η φίλη που είναι 52 ετών και έχει νικήσει τον καρκίνο μια φορά ήδη. Δεν τον έχει μόνο η κοπελίτσα που είναι 23 χρονών και δεν της αρέσει η ζωή της. Το φόβο του θανάτου Όλοι οι άνθρωποι σε κάποια φάση στη ζωή μας ή σε διάφορες φάσεις στη ζωή μας τον αντιμετωπίζουμε. Είναι πολύ φυσιολογικό ο άνθρωπος να φοβάται το θάνατο. Είναι εξαιρετικά φυσιολογικό. Κατά κρίβια, αυτός ακριβώς ο φόβος του θανάτου είναι ένα μεγάλο κίνητρο για ζωή. Είναι ένα αντανακλαστικό που έχουμε μέσα μας ή μία ορμή ή ένα ένστικτο το οποίο μας βάζει σε μια διαδικασία να προστατεύουμε τον εαυτό μας, τον εαυτό μας από το θάνατο. Αν ο άνθρωπος δεν φοβόταν το θάνατο θα ζούσε εντελώ απερίσκεπτα, θα οδηγούσε εντελώ απερίσκεπτα, θα ε, κυκλοφορούσε χωρίς να σέβεται κανόνες ασφαλείας... Τον κώδικο δικής κυκλοφορίας Δεν θα ακολουθούσε τους νόμους Δεν θα πρόσεχε τη διατροφή του Δεν θα ασκούνταν Δεν θα έκανε όλα εκείνα τα πράγματα Που κάνει ένας άνθρωπος Για να αποφύγει το θάνατο Δεν θα εργαζόταν κανείς Γιατί αν δεν φοβάσει το θάνατο, λες α, μια χθε και μια σήμερα και δεν υπάρχει λόγο να, α, να προνοήσω για το μέλλον, γιατί να σπουδάσω, γιατί να εργαστώ, γιατί να κάνω οτιδήποτε, γιατί να κάνω οποιοδήποτε ξεκίνημα, εφόσον μπορεί κάλλιστα να πεθάνω και δεν με νοιάζει που θα πεθάνω. Οπότε δεν κάνω τίποτα για να αποφύγω το θάνατο. Θα μπορούσε κάποιο να πει έτσι με λίγη δόση φιλοσοφίας και φιλολογίας ίσως και λογοτεχνισμού ότι ε, όλη μας η ζωή είναι μια προσπάθεια αποφυγής του θανάτου και ότι όλη η δημιουργία ή οποιαδήποτε ανθρώπινη δημιουργία βρίσκεται μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Αψηφούμε το θάνατο, αποθούμε τον θάνατο, προσπαθούμε να μηδενίσουμε το θάνατο και το φόβο αυτού με το να δημιουργούμε. Με το να δημιουργούμε έργα πνευματικά, έργα υλικά, με το να γεννούμε παιδιά, με, με, με διάφορους τρόπους δημιουργικούς, προσπαθούμε να διασκεδάσουμε στο μυαλό μας αυτό το φόβο του θανάτου. Εννοείται ότι δεν θεωρώ ότι όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνε και όλοι οι απλοί καθημερινοί δημιουργοί ότι έχουν ως μόνο κίνητρο δημιουργίας και εγρήγορση στο φόβο του θανάτου αλλά δεν πάβει να είναι, μία από τα, α, να είναι ένα από τα κίνητρα μας ο φόβος του θανάτου και η προστασία, η προσπάθεια αποφυγής του θανάτου. Ε, από την άλλη, ε, ως ψυχολόγος οφείλω να πω ότι μία επιτυχημένη ψυχοθεραπεία, μία επιτυχής ψυχοεκπαίδευση στοχεύει στο να βοηθήσει τον άνθρωπο να εξοικειωθεί με το θάνατο και να καταπολεμήσει όσον το δυνατόν περισσότερο αυτόν το φόβο του θανάτου. Πολλοί άνθρωποι φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε το φόβο του θανάτου. Ίσως επειδή έχουμε την εσφαλμένη εντύπωση στο μυαλό μας ότι άμα πάψουμε να φοβόμαστε το θάνατο, τότε θα πεθάνουμε. Αυτό δεν έχει κάποια βάση λογική πάνω στην οποία να στηρίζεται. Δεν είναι αυτό που αποδεικνύει εμπειρία. Αυτό που αποδεικνύει η εμπειρία είναι ότι όταν ο άνθρωπος υπερβεί το φόβο του θανάτου, διαχειριστεί το φόβο του θανάτου, μέσω ψυχοεκπαίδευσης, ψυχοθεραπείας και πνευματικού αγώνα, τότε γίνεται όλο και πιο ζωντανός, όλο και πιο δημιουργικός, αποκτάει όλο και μεγαλύτερη όρεξη για ζωή. Στον αντίποδα, οι άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται, έχουν άρνηση, denial, έχουν, χρησιμοποιούν τον συμβιβαστικό μηχανισμό της άρνησης για να αντιμετωπίσουν τον οποιοδήποτε φόβο θανάτου έχουν, αυτοί οι άνθρωποι είναι και εκείνοι που θα προβούν σε αυτοκαταστροφικές πράξεις και δεν θα προσέχουν τόσο πολύ την υγεία τους, την αρτημέλειά τους και θα κάνουν πράγματα επικίνδυνα και αυτοκαταστροφικά. Ενώ φοβούνται τόσο πολύ το θάνατο υπάρχει αυτό το παράδοξο ότι αν φοβάσαι πολύ το θάνατο μπορεί να λειτουργεί με τέτοιου τρόπου ώστε να επιφέρει το θάνατο. Ενώ αν δεν φοβάσαι το θάνατο, να λειτουργεί με τέτοιου τρόπου ώστε να επιφέρει περισσότερη ζωή και περισσότερη δημιουργία. Μιλάω φυσικά για το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, η οποία σε απλά ελληνικά θα μπορούσε να ονομαστεί έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Δηλαδή, αν πιστεύω πραγματικά ότι κινδυνεύω να πεθάνω και αν φοβάμαι τόσο πολύ να πεθάνω, ο αυτός ο φόβος που με κυριεύει και αυτή η πεποίθηση που με κυριεύει ότι ο θάνατος πλησιάζει και είναι κοντά και φοβάμαι ότι θα πεθάνω νέα, Μπορεί να με κάνει να λειτουργώ με τέτοιους τρόπους ώστε, για παράδειγμα, να παραλείπω τα ιατρικά μου check-up, να παραλείπω να τρέφουμε υγιεινά, να παραλείπω να προστατεύω το σώμα μου από ασθένειε, να μην κοιμάμαι επαρκώ, να μην ασκούμε, να μην ζω μια υγιεινή ζωή. Με αποτέλεσμα να έρθω πιο κοντά στο θάνατό μου, παρά εάν δεν φοβόμουν το θάνατο. Και επειδή δεν φοβόμουν το θάνατο, είχα όλη μου την ενέργεια στο να σχεδιάσω, να προγραμματίσω και να ζήσω τη ζωή. Και πάμε τώρα στο δεύτερο μισό του τίτλου μας, που είναι το νόημα της ζωής. Έχω την εντύπωση ότι το μεγαλύτερο αντίδοτο στο φόβο του θανάτου είναι να βρει ο καθένας από μας ξεχωριστά το δικό του νόημα ζωής. Η ερώτηση είναι απλή. Για ποιο λόγο γεννήθηκα και για ποιο λόγο ζω. Πάρα πολύ απλή ερώτηση. Η οποία όμως μπορεί να έχει εκατομμύρια διαφορετικές απαντήσεις. Γιατί το νόημα της ζωής για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό ενώ αυτό δεν ισχύει για τα άλλα πλάσματα στη φύση. Τα φυτά, για παράδειγμα, δεν διαρωτώνται και δεν γνωρίζουν άλλο νόημα ζωής από αυτό που έχουν, που είναι να φυτρώνουν, να μεγαλώνουν, να ανθίζουν, να ζουν και μετά να πεθαίνουν. Το ίδιο και τα ζώα ε, και όλα τα πλάσματα στη φύση. Φαίνεται να είναι εξαιρετικά ευχαριστημένα με το απλό νόημα της ζωής που είναι το να ζήσει τη ζωή σου. Εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι ζούμε σε σύνθετες κοινωνίες πλέον, σε οργανωμένες κοινωνίες πλέον και έχουμε ένα σωρό λογισμικά εγκατεστημένα στο μυαλό μας τα οποία μας επηρεάζουν, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε ο καθένας το νόημα της δικής του ζωής γιατί ακριβώς αποπροσανατολιζόμαστε από, από όλε αυτές τις διδασκαλίες οι οποίες μας έχουν εμφυτευτεί στο μυαλό είτε άμεσα είτε έμμεσα. Άμεση εμφύτευση γίνεται από τη διεπαιδαγώγηση από τους γονείς μας. Αν μεγαλώνεις σε ένα σπίτι που οι γονείς σου είναι ηλιστές, ματεριαλιστές και άνθρωποι οποίοι ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για την απόκτηση χρημάτων και κοινωνικής θέσης, θα σου εμφυσίσουν αυτές τους τις ιδέες και αυτά τα ιδανικά και θα σε προσπαθήσουν να σε πείσουν πως το νόημα της ζωής είναι να αποκτάς Τυχεία, χαρτιά, επιτεύγματα, χρήματα, επιχειρήσεις και να γίνεσαι ως όγος ο πιο δυνατός κοινωνικά και οικονομικά. Αν έχεις μεγαλώσει σε ένα σπίτι στο οποίο οι γονεί σου είναι θρίσκοι ή και θρησκόληπτοι ακόμη, θα σε μεγαλώσουν με τις πεπιθήσεις ότι το νόημα της ζωής είναι να τηρείς τους κανόνες της εκάστοτε θρησκείας την οποία ακολουθεί κάθε θρήσκα οικογένεια, είτε αυτοί οι κανόνες έχουν να κάνουν με το πώς τρως, νηστείες για παράδειγμα, ραμαζάνια έχουν οι, οι μουσουλμάνοι κλπ. με το πώς δίνεσαι, με το πώς σκέφτεσαι, ποιες πράξεις επιτρέπεται να κάνεις, ποιες πράξεις δεν επιτρέπεται να κάνεις και θα σου πούν όλες αυτές οι θρησκείες ότι το νόημα της ζωής είναι να ζήσει με βάση τον τρόπο που προτείνει ή επιβάλλει αν θέλετε η κάθε θρησκεία και το αποτέλεσμα θα είναι να επιβραβευθείς με μια α, καλή συνθήκη θάνατο. Οι περισσότερες θρησκείες μιλάνε για μια ζωή μεταθάνατων που είτε οι άνθρωποι θα ζουν στον παράδεισο, είτε στην κόλαση ή που είτε οι άνθρωποι θα μετενσαρκωθούν σε μια καλύτερη μετενσάρκωση ή μετεμψύχωση και ούτω καθεξής. Εάν έχεις μεγαλώσει σε ένα σπίτι στο οποίο οι γονεί σου ήταν διαλλακτικοί ή ήταν ξέρω εγώ αυτό που θα λέγαμε σήμερα ίντι εκείνο που θα λέγαμε παλιότερα hippies, χίπηδες, θα σου έλεγαν οι, ζωή σου, οι γονείς σου ότι το νόημα της ζωής είναι να αγαπάς τη φύση, να αγαπάς τα ζώα, να είσαι ξέρω εγώ vegan ή vegetarian, να καπνίζεις διάφορα πράγματα, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο. Γενικότερα, γενικότερα αναλόγως με το που έχει μεγαλώσει ο καθένας και αναλόγως με το πώς λειτουργούν οι γονείς του και τι αρχές, ιδέες και ιδανικά έχουν, θα του εφησίσουν ένα τέτοιο λογισμικό. Μετά έρχεται το σχολείο, η εκπαίδευση, η κοινωνία, η pop κουλτούρα και ούτω καθεξής. Το ανησυχητικό πρόβλημα στην εποχή μας όμως είναι ότι η κουλτούρα του ναρκισισμού και της τοξικότητας είναι η επικρατούσα. Δηλαδή, Ακόμη και αν δεν έχεις μεγαλώσει σε ένα σπίτι που οι γονείς σου να ήταν ματεριαλιστές ή και να σε έσπροχναν στο να έχεις κοινωνικά και οικονομικά επιτεύγματα, ζεις σε μια κοινωνία η οποία εξυμνεί τα επιτεύγματα αυτά. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η κοινωνία μας ευνοεί τους τοξικούς ανθρώπους, τους νάρκισους, τους αγενείς, Αυτούς που εντό εισαγωγικών ή ίσω και εκτό εισαγωγικών πατούν επιπτωμάτων προκειμένου να επιτύχουν. Και αυτό είναι δυστυχώ ο κανόνας. Πολύ συχνά ακούω από νεαρούς ανθρώπους το ερώτημα «Μήπως πρέπει να γίνω κι εγώ νάρκισος για να επιτύχω» και η απάντηση είναι αν ακολουθήσεις έναν αρχισεστικό τρόπο σκέψης, λειτουργίας και συμπεριφοράς, θα επιτύχεις κοινωνικά, θα επιτύχεις οικονομικά ίσως. Θα επιτύχεις όμως εσωτερικά. Θα βιώσεις όμως μία εσωτερική γλυκύτητα. Θα καταφέρεις να καλύψεις το υπαρξιακό σου κενό. Μιλώντας για τον αρκισισμό, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι ενάρκηση είναι ότι δεν έχουν συμπόνια για τους άλλους ανθρώπους και ότι δεν επενδύουν καθόλου πάνω στις ανθρώπινες συνδέσεις και έτσι δεν μπαίνουν καθόλου στη διαδικασία να μαζέψουν πίστοση Γι' αυτό που η μελέτη της Βοστόνης ή η μελέτη του Χάρβαρτ έχει αποδείξει πως την ευτυχία ή την ευδαιμονία δημιουργούν οι στενές συνδέσεις με νόημα. Οι στενές ανθρώπινες συνδέσεις με νόημα. Deep meaningful connections. Μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος να αποφασίσει για τον εαυτό του πως το νόημα της δικής του ζωής είναι να αποκτήσει χρήματα, να αποκτήσει φήμη, να αποκτήσει εξουσία, να αποκτήσει κοινωνική ισχύ και να επικρατήσει επί των άλλων ανθρώπων, να γίνει διευθυντή στο τμήμα του. Να γίνει CEO. Ξέρω εγώ, Γενικό Διευθυντή τη εταιρεία στην οποία εργάζεται. Να γίνει ένα χρυσό αγόρι, ένα Golden Boy. Ο όρο Golden Boy μιλάει για κάποιου υψηλά ιστάμενου σε τραπεζικά εισ, ε, ε, ιδρύματα, οι οποίοι παίρνουν πολύ ψηλά μπόνου ε, και πληρώνονται με χρυσού μισθού. Golden Boy, είτε σε τράπεζε, είτε σε. Ε, εταιρείε επενδύσεων στη Wall Street κλπ. κλπ. Μπορεί κάποιος να αποφασίσει ότι αυτό είναι το δικό του νόημα ζωής. Αυτό που μπορώ να συμβουλέψω ως ψυχολόγος που έχω δουλέψει με χιλιάδες ανθρώπους κυριολεκτικά εδώ και 25 σχεδόν χρόνια είναι ότι αυτή η κοινωνική επιτυχία, η οικονομική επιτυχία, αυτή η επικράτηση που α, επιτυγχάνουν οι άνθρωποι που ε, επιλέγουν το νόημα της ζωής τους να είναι ήλιστικο, δεν φέρνει την ευτυχία, δεν φέρνει την ευδαιμονία, δεν τους γεμίζει με ζεστασιά τη ψυχή τους. Όλα αυτά ξεθοριάζουν τα ηλιστικά και τα υλικά επιτεύγματα. Πάντοτε υπάρχουν περισσότερα λεφτά που μπορείς να βγάλεις, πάντοτε υπάρχουν ψηλότερες θέσεις που μπορείς να δεκδικήσεις, πάντοτε υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που μπορείς να κατακτήσεις σεξουαλικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όλο αυτό το κυνήγι του χρήματος, το κυνήγι της ευμάριας, το κυνήγι της κοινωνικής και οικονομικής επιτυχίας, πολύ συχνά αφήνει τους ανθρώπους διψασμένους, διψασμένους για ουσιαστική σύνδεση. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται, να μην το παραδέχονται. Αν ακούει κάποιο ο οποίο δει τη ζωή του έτσι αυτό το βίντεο να λέει τι βλακίε λέει αυτή, αυτή τα λέει επειδή η ίδια δεν είναι επιτυχημένη κοινωνικά ή οικονομικά και τα λέει για παρηγοριά στον άρρωστο. Του στυλ... Ε, εγώ δεν έχω επιτύχει, άρα το λέω για να, για να νιώθω εγώ καλά. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος συνειδητά σε διάφορες φάσεις της ζωής του έχει επιλέξει, συνειδητά έχω επιλέξει σε διάφορες φάσεις της ζωής μου την εσωτερική ευτυχία ή την εσωτερική δουλειά από την εξωτερική επιτυχία ή την εξωτερική δουλειά έχω αφήσει την τηλεόραση όταν η εκπομπή μου βρισκόταν στο απόγειο της θεαματικότητας της. Έχω αφήσει συνεργασία με τηλεοπτικές εκπομπές στην Ελλάδα ενώ πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Έχω αποφασίσει ενσυνείδητα να εργαστώ εδώ στο διαδίκτυο φτιάχνοντας αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο στο YouTube παρόλο που αυτό μου δίνει πολύ λιγότερα έσοδα από ό,τι θα μου έδινε το να εξαργύρωνα α, τις γνώσεις μου ή την προσφορά μου μέσα από ιδιωτικές συνεδρίες και γνωρίζετε πολλοί από εσάς που μου στέλνετε συχνά email και μηνύματα στα διάφορα κοινωνικά δίχτυα για να σας αναλάβω για προσωπική θεραπεία, ότι δεν βλέπω κόσμο και ο λόγος που δεν βλέπω κόσμο είναι γιατί με ενδιαφέρει περισσότερο, να είμαι χρήσιμη και ωφέλιμη για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και ειδικότερα για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα χρήματα για να αποκτήσουν αυτή τη ψυχοεκπαίδευση με άλλο τρόπο. Και γιατί το έκανα αυτό. Το έκανα γιατί υπήρξα και εγώ νεάρη. Υπήρξα και εγώ ε, σε μια διαδικασία που προσπαθούσα να επιτύχω κοινωνικά και οικονομικά και όταν το κατάφερα αυτό, εκεί είδα ότι αυτό δεν γεμίζει την ψυχή μου. Είδα ότι αυτό δεν με κάνει ευτυχισμένη. Και παρατήρησα ότι το να είμαι χρήσιμη προς τους άλλους ανθρώπους και να βοηθάω όσο γίνεται με τα μέσα που διαθέτω άλλους ανθρώπους να νιώσουν καλύτερα, ότι αυτό μου δίνει μεγαλύτερη ευχαρίστηση μέσα μου από ότι το να είμαι στο εξώφυλλο ενό περιοδικού που υπήρξα σε εξώφυλλο περιοδικού ή να είμαι καθημερινά στην τηλεόραση που έχω υπάρξει ή τέλος πάντων να έχω πρόσβαση σε περισσότερα υλικά, οικονομικά αγαθά, σε περισσότερη φήμη, δόξα και ούτω καθεξής. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας παρακαλέσω όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο και νιώθετε ότι ωφελείστε από αυτά να τα μοιραστείτε με φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα στα διάφορα messengers κλπ. Ούτω ώστε το μήνυμα να φτάσει σε περισσότερους ανθρώπους και ούτω ώστε αυτό που κάνω εδώ πέρα στο YouTube να είναι χρήσιμο για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Ακριβώς επειδή έχω αυτό το στόχο στη ζωή μου, να είμαι χρήσιμη και να είμαι πνευματικά χρήσιμη σε άλλους ανθρώπους, γι' αυτό το λόγο και Διάφορα προφίλ που κάνουν τοξικά σχόλια και εναρκιστικά σχόλια και nagging κάτω από τα βίντεο. Μπλοκάρω αυτά τα προφίλ χωρίς να σκέφτομαι ότι αν άφηνα αυτά τα σχόλια θα γινόταν ολόκληρη συζήτηση κάτω από τα βίντεο και αυτό θα έφερνε περισσότερη κίνηση στο κανάλι, περισσότερο τράφικ, άρα και περισσότερα έσοδα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει και μπορώ στα 48 μου χρόνια να το πω ότι το έχω καταλάβει, είναι να είμαι όσο πιο χρήσιμη γίνεται στους άλλους ανθρώπους. Το αποτύπωμα που θα αφήσω φεύγοντας από αυτή τη ζωή να είναι θετικό, να είναι χρήσιμο. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι η δική μου η ζωή, η οποία αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με δουλειά η οποία απευθύνεται σε πληθώρα ανθρώπων, είναι περίπου 74.000 οι άνθρωποι που είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι μας και άλλες πόσες χιλιάδες στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα που παρακολουθούν τα βίντεο χωρίς να σημαίνει ότι η δική μου ζωή είναι πιο αξιόλογη ή το δικό μου νόημα ζωής είναι πιο αξιόλογο από το νόημα ζωής του καθενός άλλου ανθρώπου το οποίο θα βρει ο ίδιος. Δηλαδή, αν κάποιο άνθρωπος αντιληφθεί ότι το δικό του νόημα ζωή είναι για παράδειγμα να ζει όσο το δυνατόν πιο πιστά στη φύση του και να αξιοποιεί τον εαυτό του και να αξιοποιεί τα όποια χαρίσματα έχει ούτω ώστε να γίνεται ο κόσμος πιο όμορφος έστω και αν αυτός ο άνθρωπος επηρεάζει ένα άνθρωπο μόνο ή δύο άνθρωπους μόνο είναι εξίσου σημαντικό το δικό του νόημα ζωής με το δικό μου που λόγω του χαρίσματος του λόγου που έχω και των γνώσεων που έχω στη ψυχολογία και στη ψυχοεκπαίδευση με κάνουν να είμαι πιο χρήσιμη σε περισσότερου ανθρώπου. Δεν σημαίνει ότι εγώ αξίζω περισσότερο από κάποιον ο οποίο, για παράδειγμα, αποφασίζει να είναι ένα ενσυνείδητο γονιό, ο οποίο να μεγαλώσει τα παιδιά του με ευθύνη και δίνοντα του ένα ασφαλή δεσμό. Ούτε σημαίνει ότι η δική μου ζωή είναι πιο αξιόλογη από τη ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος είναι μονήρης, ο οποίος ζει μόνος και ο οποίος έχει ως πεδίο δράσης το επάγγελμά του ή τη δουλειά που κάνει με τον εαυτό του. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να είναι γονιός, δεν είναι απαραίτητο κάποιος να είναι εκπαιδευτικό, δεν είναι απαραίτητο κάποιος να επηρεάζει τις μάζες όλες. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του χάρη, τα δικά του χαρίσματα και μπορεί στη δική του ζωή να βρει το δικό του προσωπικό νόημα, το οποίο να είναι τόσο αξιο και τόσο αξιόλογο όσο οποιοδήποτε άλλο. Ξαναλέω ζούμε σε μια αναρκισιστική εποχή, ζούμε σε έναν κόσμο και σε μια κοινωνία η οποία έρχεται και λέει ότι σημασία έχει οικονομική δύναμη, σημασία έχει εξουσία, σημασία έχει η φήμη η οικονομική δύναμη, η εξουσία και η φήμη δεν βοηθάνε στο να καταπολεμηθεί δημιουργικά ο φόβος του θανάτου, δεν βοηθάνε τον άνθρωπο στο να βρει μέσα του αυτή τη γαλήνη και την ευδαιμονία και την ευτυχία που βρίσκει όταν έχει αυθεντικές συνδέσεις με νόημα με τους άλλους ανθρώπους και ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο καλούμαστε να έχουμε μία βαθιά σχέση με νόημα and deep meaningful connection is ourselves. Είναι ο εαυτός μας. Ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο καλούμαστε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά, καλούμαστε να αγαπήσουμε ουσιαστικά, καλούμαστε να γίνουμε η μητέρα του, ο του είναι ο εαυτός μας. Και ξαναλέω, ο κάθε άνθρωπος μπορεί από μόνος του να δώσει στη ζωή του το δικό του νόημα ζωής. Εάν επιλέξει ένα νόημα ζωής εξωστρεφές, του στυλ πρέπει να επιτύχω, ξαναλέω οικονομικά, κοινωνικά, να έχω εξουσία για να είμαι καλά, τότε είναι πιο δύσκολο να το επιτύχει και τότε είναι πολύ πιο πιθανό όταν θα το επιτύχει να μην φτάσει στο σημείο εκείνο το οποίο να μην φοβάται πλέον το θάνατο και να νιώθει ότι η ζωή του έχει νόημα. Και αυτό δεν το λέω μόνο με βάση του πώς ζω εγώ τη ζωή μου, το λέω και με, τη, με βάση και τις μελέτες τις διάφορες που έχουν να κάνουν με την ευδαιμονία και το well-being και την ευεξία. Η πιο γνωστή από όλε είναι η μελέτη της Βοστόνης. Υπάρχουν κι άλλες τέτοιες μελέτες, οι οποίες έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα, οι οποίε καταλήγουν στο ότι όσο οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους και όσο οι άνθρωποι δείχνουν συμπόνια πραγματική ο ένας τον άλλο και όσο έχουν διαδράσεις, αλληλεπιδράσεις και συνδέσεις ουσιαστικές που μοιράζονται τα συναισθήματά τους, που δείχνουν κατανόηση ο ένας τον άλλον, που εκφράζουν αγάπη ο ένας τον άλλον, τόσο πιο όμορφα νιώθουν και τόσο πιο πολύ απολαμβάνουν τη ζωή τους και τόσο πιο πολύ νόημα αποκτά η ζωή τους. Όχι νόημα του Τι ποιο είναι το νόημα της ζωής σου, να νιώθεις ότι αξίζει τον κόπο ρε παιδί μου να ξυπνήσω το πρωί, αξίζει τον κόπο να προσέχω την υγεία μου, αξίζει τον κόπο να απολαύσω έναν ύπνο, να απολαύσω μια γυμναστική, να απολαύσω μια συνάντηση με άλλους ανθρώπους, αξίζει τον κόπο να ζεις, αξίζει τον κόπο να παίρνει τα ρίσκα που έχει αυτή η ζωή προκειμένου να βρίσκεσαι σε αυτή τη ζωή και να την απολαμβάνεις. Δηλαδή, με απλά λόγια, στο τέλος της ημέρας καταλήγουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν το νόημα της ζωής που τους γεμίζει να ζουν όπως τα φυτά και τα ζώα. Να ζουν απλά και να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή. Για να μπορείς να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή πρέπει να έχεις βρει ένα νόημα ζωής το οποίο να είναι στο εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα πώς θα νιώσω καλύτερα. Εδώ και τώρα πώς θα αντέξω τον εαυτό μου. Εδώ και τώρα πώς θα διαχειριστώ τα συναισθήματα εδώ και τώρα πως θα βιώσω τα συναισθήματα μου τόσο ώστε να χαρώ με τα θετικά συναισθήματα και τόσο ώστε να εξαντλήσω τα αρνητικά συναισθήματα. Ε, έχουμε πει πολλές φορές όσον αφορά στη διαχείριση των συναισθημάτων ότι ακόμη και αρνητικά συναισθήματα όπως ο φόβος του θανάτου, για παράδειγμα, όπως η αγωνία ή όπως το πένθος, τα ξεπερνούμε βιώνοντας τα και δίνοντας τους χώρο να υπάρχουν, εκφράζοντας αυτά τα συναισθήματα, επιτρέποντας αυτά τα συναισθήματα να υπάρχουν, αυτά τα συναισθήματα εξαντλούνται και μας αφήνουν ήσυχους. Ενώ τα συναισθήματα της χαράς και της ευεξίας, τα θετικά συναισθήματα, όσο πιο πολύ τα βιώνουμε, τόσο πιο πολύ αυγαταίνουν. Λοιπόν, ε, καλή... Ανάσταση εύχομαι και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κυριολεκτικά το εύχομαι στους θρίσκους, μεταφορικά το εύχομαι σε όλους. Με την έννοια του ότι αν δούμε έτσι και το συμβολισμό της χριστιανικής θρησκείας που αυτό το βίντεο βγαίνει το Μεγάλο Σάββατο του 2023, ποιο είναι ο συμβολισμό της χριστιανικής θρησκείας, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, δηλαδή βασανίστηκε, αδικήθηκε από τους άλλους ανθρώπους, το σκεφτόμουν έντονα αυτές τις μέρες ότι η σταύρωση του Ιησού, η σταύρωση του Χριστού μοιάζει με όλες τις αδικίες που βιώνει κάθε καλόβουλος άνθρωπος ο οποίος πέφτει θύμα του κάθε νάρκης σου που του κάνει bullying, mobbing, nagging και όλα τα σχετικά σταυρώθηκε από τους ανθρώπους αυτούς τους τοξικούς και τους κακοποιητικούς κατάφερε όμως να αναστηθεί κατάφερε να ζήσει μια καινούρια ζωή στην οποία να μην δίνει καθόλου δύναμη, καθόλου χώρο, καθόλου αξία στην οποία τοξικότητα. Δεν ξέρω για σας ποιο είναι το δικό σας νόημα ζωής. Θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να γράψετε στα σχόλια και ίσως και μια έτσι μια σύγκριση του ποιο ήταν το νόημα της ζωής όπως το βιώνατε, ξέρω εγώ, στα 20 και τώρα στα 40, στα 50, στα 60, σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται ο καθένας. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει στις δύο κοπέλε που με ρώτησαν για το φόβο του θανάτου. Ε, στη νεαρή κοπέλα που είναι 23 χρονών θα πω ότι όταν καταφέρεις να κάνεις τη ζωή σου έτσι όπως να σου αρέσει και δουλέψεις θεραπευτικά, στη θεραπεία σου ψυχοθεραπευτικά το φόβο του θανάτου τότε αυτός θα είναι διαχειρίσιμος. Και στη μεγαλύτερη κυρία, η οποία μεγαλύτερη από την κοπέλα τη μικρή εννοώ, γιατί δεν είναι γερασμένη στα 52 νεότατη είναι, και στη φίλη των 52 ετών η οποία είναι ε, επιζών καρκίνου, θέλω να της πω ότι έχει τόση πολύ δύναμη μέσα σου, ώστε κατάφερες να νικήσεις τον καρκίνο. Είμαι σίγουρη ότι αυτή τη δύναμη μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας ώστε να νικήσεις και το φόβο του θανάτου. Θα κλείσω με αυτό. Υπάρχει ένα ρητό, η saying, που λέει να ζεις την κάθε μέρα της ζωής σου σαν να είναι η τελευταία. Έχω την εξής εικόνα αυτού του ρητού ότι εάν φροντίζω καθημερινά να είμαι ο μου, εάν φροντίζω καθημερινώς να ζω τη ζωή μου αυθεντικά, τότε ακόμη και αν τελειώσει η ζωή μου σήμερα, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, μπορεί να γίνει μια μεγάλη καταστροφή και να πάμε όλοι. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι που μπήκα στο τρένο στα τέμπη δεν ήξεραν πως θα ήταν το τελευταίο του ταξίδι. Να νιώθω ή να νιώθουν οι άλλοι με πίσω μου ότι έφυγε αυτός ο άνθρωπος πλήρης εμπειριών ή έφυγε αφήνοντας ένα θετικό αποτύπωμα. Και το ερώτημα ίσως για το νόημα της ζωής είναι τι αποτύπωμα θες να αφήσει πίσω σου, να πούνε αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας δίστροπος, κακότροπος, τυραννίσκος, ο οποίος ήταν τοξικός και ταλαιπωρούσε τους άλλους στην οικογένεια του και ταλαιπωρούσε τους άλλους στη δουλειά του και ε, ήταν το άρπαγα στο ένα το άλλο ή ήταν ένας άνθρωπος καλόγνωμος, ένας άνθρωπος Σκεπτόμενο, ένα άνθρωπο που είχε συμπόνια για του άλλου ανθρώπου, ένα άνθρωπο ο οποίο παραδεχόταν τα λάθη του, ένα άνθρωπο ο οποίο προσπαθούσε συνεχώ να γίνεται καλύτερο, ο οποίο ζητούσε συγγνώμη και το εννοούσε, ήταν ένα άνθρωπο επιζών. Ήταν ένα άνθρωπο καλοσυνάτο και ευγενή. Ε, ξαναλέω ότι είναι φυσιολογικό να φοβόμαστε τον θάνατο, είναι κομμάτι της ανθρώπινης ταυτότητας. Οι όλοι οι άνθρωποι φοβόμαστε το θάνατο. Δεν είσαστε παράξενοι τύποι αν φοβάστε το θάνατο. Ο φόβος του θανάτου συμβαίνει σε διάφορες φάσεις της ζωής μας. Και νομίζω ότι ο φόβος του θανάτου μπορεί να μετριαστεί αρκετά αν ο άνθρωπος βρει το δικό του νόημα στη δική του ζωή. Μας το εύχομαι. Καλή Ανάσταση.